Κύριε Χιωτόπουλε, 100 χρόνια συμπληρώνει ο DNV εδώ στην Ελλάδα. Μιλήστε μας λίγο ακριβώς τι σημαίνει αυτό και για το Γραφείο Ελλάδος βεβαίως και γενικότερα για τον οργανισμό. Για 100 χρόνια τώρα είμαστε περήφανοι ότι έχουμε πετύχει τον κυριότερο σκοπό μας, που ήταν να δημιουργήσουμε στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες της Ελλάδος. Και αυτό το έχουμε καταφέρει και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αυτό ήταν ο κυριότερος σκοπός μας. Και επίσης κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτές οι εταιρείες δεν είναι τυχαίες εταιρείες, είναι οι πιο σημαντικές εταιρείες, όχι μόνο locally, αλλά και παγκοσμίως. Μάλιστα. Βλέπουμε τώρα ότι διαφοροποιείται και το προφίλ, θα έλεγα, του ελληνόκτητου στόλου. Μεγαλώνουν οι εταιρείες, έχουν περισσότερες ανάγκες, οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Χρειάζονται συνεχή υποστήριξη, συνεχή consultancy, χρειάζονται μια λύση που μπορεί να δοθεί σε ένα μεγάλο μεγέθος. Βλέπουμε εταιρείες σαν το 50 πλοίων, είναι πάρα πολλές. Άρα οι ανάγκες και διαφοροποιούνται λόγω μεγέθους, αλλά και λόγω κανονισμών και όλων των άλλων των προκλήσεων. Μπορώ να πω ότι όσο υπάρχουν αλλαγές και όσο μεγαλώνουν τα ρίσκα, μεγαλώνει και η ανάγκη για να έχεις έναν αξιόπιστο συνέτερο δίπλα σου, ο οποίος θα σου δώσει τα εχέγγυα και τα όπλα για να μπορέσεις να ζήσεις και να πετύχεις μέσα από την αλλαγή. Εμείς είμαστε ακριβώς εδώ πέρα για να παρέχουμε αυτά τα όπλα και τα πολεμοφόβια στους φίλους μας, στους εφοπλιστές, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν όλες αυτές τις αλλαγές που έχουμε μπροστά μας. Και είναι κατανοητό ότι μέσα σε αυτές τις αλλαγές χρειάζονται επενδύσεις. Οι επενδύσεις για να γίνουν αυτές και να είναι αξιόπιστες, χρειάζονται από πίσω και μία αξιόπιστη μελέτη, οι οποίες θα τις σαπορτάρει ώστε να πάρουν το πράσινο φως από τα μεγάλα financial institutions. Εμείς είμαστε ίσως η πιο αξιόπιστη λύση εκεί. Βεβαίως. Βλέπουμε ότι σίγουρα ο DNV Ελλάς δεν επικεντρώνεται μόνο στην ναυτιλία. Η ενέργεια έρχεται στο προσκήνιο. Εκεί ποιοι είναι οι στόχοι σας, πού κινούμαστε εκεί? Υπάρχουν πολλά πεδία εκεί, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε και ακριβώς και ποια θα είναι και το silver bullet, όπως λέγεται στα αγγλικά, η λύση. Και ίσως να μην υπάρχει μόνο μία λύση, να υπάρχει ένα συνδυασμός λύσεων. Γι' αυτό και εμείς επικεντρωνόμαστε και με το τμήμα Research and Development που έχουμε στον Πειραιά, αλλά και σε συνεργασία με τα άλλα Research and Development τμήματα τα οποία υπάρχουν στο Όσλο και στο Αμβούργο. Και προσπαθούμε να και είμαστε, συμμετέχουμε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση και με την αμμονία, με το υδρογόνο και με άλλες μορφές και συνδυασμών και υβριδικές μορφές, όπως και με υβριδικές μορφές σε σχέση και με μπαταρία, όπως είπαμε για τα μικρότερα πλοία προηγουμένως. Οπότε δεν προμοτάρουμε μία συγκεκριμένη λύση, προσπαθούμε να εξερευνήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις και να βρούμε τον καταλληλότερο συνδυασμό για τον καθένα. Και δεν θα είναι η ίδια λύση για όλους. Συγκεκριμένα για τα ηλεκτρικά πλοία, που γίνεται αρκετός λόγος τελευταία και λόγω έτσι της νησιωτικότητας και της ανάγκης, κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, ίσως να χρειαστεί να τα αλλάξουμε. Εκεί, ας πούμε, πού βλέπετε ότι μπορεί να συνεργαστεί ο DNV με την αλλαγή ανάγκη αυτή, έστω των μικρότερων μεγεθών πλοίων, και πού υπάρχουν ίσως κάποια κολλήματα που πρέπει να υπερκεραστούν? Το DNV ήταν ο συντονιστής της αντίστοιχης προσπάθειας που έχει γίνει στην Νορβηγία. Και εκεί, από ένα στόλο 240 πλοίων προφημιακών γραμμών, ας το πούμε έτσι, για να το μεταφράσουμε στην ελληνική πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 80 πλοία μόνο με μπαταρία. Έτσι, καινούργια πλοία όλα τους. Επίσης, χτισμένα στην Τουρκία τα περισσότερα από αυτά. Για μας νομίζω ότι πρέπει να το δούμε ως μία τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα. Μας δίνεται η ευκαιρία αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε μία βιομηχανία πράσινη, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για κόσμο, να χτίσουμε αυτά τα πλοία εδώ στην Ελλάδα,
με τη βοήθεια των Νορβηγών φίλων μας και να κάνουμε αυτό το transition, να γίνει αυτή η αλλαγή με τους δικούς μας όρους. Γιατί η άλλη επιλογή είναι ότι θα έρθουν κάποια στιγμή και θα μας πούνε τώρα πλέον δεν μπορείτε να τα έχετε αυτά τα πλοία παλιάς τεχνολογίας, πηγαίνετε και αγοράστε καινούργια και τα καινούργια είναι έτοιμα στην Τουρκία. Το ικανό προσωπικό και τεχνογνωσία έστω σε συγκεκριμένα κομμάτια υπάρχει. Μπορεί άρα συνέχεια υπάρχει το Πολυτεχνείο, υπάρχει η τεράστια εμπειρία που έχει αποκομίσει το Γραφείο Ελλάδος του DNV, η ανάγκη αυτή που υπάρχει. Αυτά πρέπει να ενωθούν κάπως. Δηλαδή, όλο αυτό το υλικό, είτε το ανθρώπινο δυναμικό τεχνογνωσίας, υπάρχει, θέλω εγώ. Η δικιά σας άποψη ποια είναι? Ναι, από πλευράς τεχνογνωσίας δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και επίσης, εμείς έχουμε και την εμπειρία από το γραφείο μας στην Νορβηγία του πώς γίνεται όλη αυτή η δουλειά και το πώς συντονίζεται όλη αυτή η δουλειά. Άρα, μπορούμε εύκολα να τη μεταφέρουμε από την Νορβηγία στην Ελλάδα, μια και έχουμε και ένα πολύ μεγάλο γραφείο εδώ πέρα. Απλά νομίζω ότι χρειάζεται, όπως το λέω στα αγγλικά, collective willingness, δηλαδή θέληση από όλους τους συμμετέχοντες και ειδικά από την κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο νομοθετικό για να μπορέσει να βάλει το κατάλληλο πλαίσιο για να γίνουν όλα αυτά. Τι θα λέγατε έτσι για τον DNV, μιας και κλείνουμε τα 100 χρόνια και μπαίνουμε στη δεύτερη εκατοντετερίδα? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να, σαν θεσμοφύλακες της εμπιστοσύνης. Και επειδή είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος τα κύτταρά του προέρχονται από την Νορβηγία και από τη Σκανδιναβία γενικότερα, δεν νομίζω ότι θα χάσουμε ποτέ την σημασία μας, γιατί έχει τεράστια σημασία το να ξέρει κάποιος ότι όταν θα δώσει κάποιο έργο θα το κάνεις χωρίς να σκέφτεσαι μικροπολιτικά, έτσι, αλλά να σκέφτεσαι το μεγαλύτερο, το wider scope, δηλαδή το περιβάλλον, τον κόσμο και ίσως και αυτό που είπε και ο Κνούτ προηγουμένως, το seed που θα βάλεις, που θα μεγαλώσει ένα δέντρο, στο οποίο εσύ ποτέ δεν θα έχεις την ευκαιρία να κάτσεις να βρωσεις τη σκιά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Today, the world is in a time of transformation. We are moving towards a more sustainable future. And shipping must play its part. The pathway is challenging, but it is not a lonely one. Since 1921, DNV has always stood at the side of the Greek maritime community. Through times of prosperity or adversity, we have always provided solutions and advice, helping to turn uncertainty into confidence. Our history in Greece is a mosaic of individual and unique stories. The stories of the people who have worked at DNV and those of the valued customers and stakeholders we have worked alongside. Since DNV's foundation, we have stood by you, as Athens has become the leading center of global shipping. And as the industry and our nation has transformed, in rough and calm seas, we are always there to support you. We care for our customers the way we care for our families. We have grown together over these years, building solid relationships and lifelong collaborations, helping them to create a safe and prosperous environment for their business and for their people. Because at DNV, our success is built on the success of our customers. To grow means to evolve, and evolution equals innovation. Markets are becoming more competitive and complex. Innovation and cooperation are the keys to a greener and safer future.
Our R&D and advisory unit in Piraeus was established to create and capitalize on technological advances for the Greek maritime community. We are proud to pioneer innovations that come from and are tailored to our home market. For 100 years now, in DNV Hellas, we have been working to build trust between people, systems, and technologies. And with your trust, we will continue to sail together for the next 100 years.